Επιστρέφουμε εδώ για την τρίτη υποδρομία. Βλέπουμε την ιδιότροπη τώρα. Κατευθύνεται και αυτή προς την αφετηρία. Έχοντας τον Δημητσάνη στη σέλα της. Πάντα είναι το δεύτερο φαβορί πίσω από το μεγάλο. Εδώ βλέπουμε και την εγγύηση. Ναι, σε πάρα πολύ καλή κοντισιόν η εγγύηση. Πολύ όμορφη φοράδα. Στο παιχνίδι βλέπουμε ότι πάντα είναι μεγάλο φαβορί, μπουν με 54 λεπτά, ιδιότροπη 3,27, η γερακίνα κοντά στα 10 περίπου. Τετραπλό 4-6-3-1, 4-6-3-5 οι πρώτοι συνδυασμοί, 14-16 ευρώ περίπου, 4-6-3 με 1-5 δηλαδή. Και επιτά στη συνέχεια. Το πιο πολύ παιχνίδι επικεντρώνεται το 4 στην πρώτη θέση, 3 και 6 στη δεύτερη. Αυτό είναι το πολύ... Το μεγάλο όγκο του παιχνιδιού είναι 4 με 3 και 6. Το βλέπει και στο τρικάστ. 4-6-3-4-3. Ναι. Αμέσως μετά εμφανίζεται, ο άσος. 1-5-7 στη συνέχεια. Ναι. Δηλαδή σοφπάρ, εγγύηση και γερακίνα. Πάντα πίσω από Red Moon, ιδιότροπη και Λεωνόρα Μία. Έτσι χοντρικά για έτσι να δείχνει, το κάνουμε πιο απλά. Έτσι είναι η εικόνα του παιχνιδιού. Παρακολουθούμε βέβαια εδώ τόσο την εγγύηση όσο και την ορτηγία. Ναι, συνήθως καμιά φορά ξέρεις ότι οι κούρσες είναι και από την εντύπωση. Ορισμένα άλογα έχουν το όνομα και μπορεί να τρέχουν 10 φορές με καλύτερους ομίλους και να κατεβαίνουν φαβόροι και να μην πρωταγωνιστούν, να έρχονται τρίτα, τέταρτα και ξανά εκεί το ίδιο πράγμα. Την άλλη εβδομάδα πάλι πρώτα φαβόροι. Αγοράζεις βιτρίνα. Μπράβο. Και κάποια άλογα τα οποία δεν έχουν όνομα είναι πολύ αγωνιστικά. Και πληρώνεσαι. Πάντα πληρώνεσαι και πάντα δεν τα παίζεις. Ναι, τρέλα. Είναι από τα περίεργα. Είναι απίστευτο. Ναι. Από τα περίεργα. Έτσι είναι το παιχνίδι. Πράγματι έτσι είναι. Τώρα να η Red Moon, παραδείγματος χάρη τώρα εδώ πέρα, από την εντύπωση την προχθεσινή, φαντάζει ότι δεν χάνει. Έτσι δείχνει. Από την προχθεσινή κούρσα με τον ίδιο όμιλο. Δείχνει ότι πρέπει να κερδίσει. Αν δεν κερδίσει, να είναι. Να πρωταγωνιστήσει. Γι' αυτό είναι και όλος ο όγκος του παιχνίδιου, εντάξει. Πάντως έχουμε στην Ελλάδα υπερφαβορή. Ναι, δηλαδή, αν κάτι είναι φαβορή, το κάνουμε εμείς. Είπαμε ότι το βγάζουμε στη σέντρα. Η εντύπωση και καμιά φορά και οι επιδόσεις, όταν υπάρχει διαφορά στις επιδόσεις μεγάλη, τότε κατεβαίνει υπερφαβορή το άλογο. Και είπαμε και η εντύπωση της τελευταίας στιγμής, όπως της τελευταίας κούρσας τώρα που έκανε η Red Moon προχτές. Ήρθε πίσω από το άλογο το καλό που κέρδισε την άλλη τη φοράδα προχτές. Έκανε χρόνο που δεν πλησιάζουν αυτά τα άλογα. Και γι' αυτό κατεβαίνει πολύ μεγάλο φαβόρι. Όταν πιάνεις το ρολόι και γκαλοπάρει ένα άλογο, κοιτάς πρώτα την επίδοση ή τον τρόπο με τον οποίο το πραγματοποίησε. Εγώ βασικά κοιτάω πάντα τον τρόπο. Πάντα τον τρόπο. Τα πιο πολλά άλογα δείχνουν στον τρόπο. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπήρχε ένα άλογο που πήρε τις μεγάλες κούρσες ο Φίλανδρος που είχε κερδίσει. Όταν το βλέπες στο βήμα, νόμιζες ότι δεν έκανε τίποτα. Και όταν έκλεινε το ρολόι, βλέπες 56. Ήταν απίστευτο αυτό. Ναι. Είναι από τις σπάνιες βέβαια περιπτώσεις. Έτσι. Έβλεπες ένα άλογο που δεν σου γέμιζε το μάτι σε τρόπο που ερχόταν και κοίταγες το ρολόι και έκανε 56. Και λες τώρα τι έχει γίνει. Απίστευτο, δηλαδή. Ναι, ναι. Σε γέλαγε ο τρόπος. Η εντύπωση με το αποτέλεσμα. Μπράβο, ναι. Η εντύπωση με το αποτέλεσμα. Ή αντίστροφα, βλέπεις ένα άλογο το οποίο που ο Πούλες πετάει. Είναι πάρα πολλά, άλογα που γκαλοπάρουν όταν είναι μόνα τους και όταν είναι στο συναγωνισμό είναι διαφορετικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για δεν τρώνε το χώμα, γιατί είναι δειλά. Για πάρα πολλούς παράγοντες. Αλλά σημαντικά, βασικά τα γκάλοπ γράφουν. Θα έρθει η ώρα που το άλογο που κάνει τα γκάλοπ θα γράψει. Ας σου δώσω ένα παράδειγμα για αυτό το σημείο. Η Denim Dancer, η φοράδα του γιατρά. Αυτή όταν ξεκίνησε σαν μπουλάρα, έκανε απίστευτο. Έβγαζε μάτια. Ναι, έκανε 14.200, όταν τα άλλα, τα συνομήλικά της, κάνα 18. Ναι. Δηλαδή ξέρεις για τις διαφορές, για 30 μίχη τώρα. Για τεράστιες διαφορές, 5 σηκώτα, 4 σηκώτα. Και τρέχει μια φορά. Μένει πίσω η φοράδα, δεν έρχεται. Ήρθε κάπου, ξέρω εγώ, στο. Ξανατρέχει, δεν έρχεται. Μετά η φοράδα βρήκε πιο μεγάλη απόσταση και πήρε και την κούρσα τη μεγάλη με τις φοράδες. Βρήκε το βήμα. Μπράβο, ναι, κάποτε θα το έκανε, γιατί ήταν καλό, ήταν απίστευτο. Έμαθε να τρέχει.
Είναι από τα περίεργα. Και είναι και να αποκτήσει το άλογο εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ναι, γιατί είναι αθλητής. Λέμε κάποια φορές, είναι. Κι άλλο παράδειγμα πολύ σημαντικό με τα γκάλοπ είναι ο Όβερ του. Αυτό το άλογο του Λίμπουρα που πήρε μετά 3-4 συνεχόμενες φορές πήρε. Έχασε από το άλογο του Πολυκαντρίτη αυτό το Νικ. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο του Πολυκαντρίτη, το μια μέρα με λάσπη που είχε. Που το βάρεσε αυτό το άλογο και έχασε ο Δημητσάνης δεύτερος με το άλογο αυτό. Και μετά πήρε 4 κολλητές κούρσες. Το άλλο άλογο εντάξει θα βγει, δεν μπορεί να πάρει άλλη μια-δύο κούρσες. Αυτό θα πάρει 15 κούρσες και έχασε από αυτό το άλογο. Δεν είναι, είναι κάποια πράγματα διαφορετικά. Είναι η πρώτη μέρα που έχασε, ναι. Ναι. Βέβαια το άλογο αυτό είχε έρθει απ' έξω, έτσι. Ναι, ήταν από την Αγγλία. Άλλοι ίσως και υποπονητικοί, ο ναι, τρόπος με τον οποίο χτίζονται τα άλογα γενικά. Και είναι και καλής ποιότητας άλογα. Τα πιο πολλά που έχουν έρθει από αυτά, όπως και ο Βέισον. Ήρθε αθλητής. Ναι, και ο Βέισον και αυτό το Όβερτο και όποια άλλα, κάποια άλλα που έχουν έρθει. Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ καλά άλογα. Χωρίς να παραγνωρίζει κανείς τη δουλειά που γίνεται και εδώ. Όχι, εκεί βέβαια τα άλογα όμως ξεκινούν και χτίζονται για να τρέχουν αποστάσεις. Έχουν άλλη υποδομή, ναι. Δεν ξέρω αν έχει τρέξει ποτέ στο εξωτερικό. Νομίζω ότι εκεί τρέχει. Λοιπόν, ολοκληρώνεται η είσοδος. Περιμένουμε για τους δύο τελευταίους. Συγκεκριμένα, Ινό και Red Moon. Φαβορεί απ' έξω. Ολοκληρώθηκε η είσοδος, όλα έτοιμα. Τα άλογα πλέον είναι στις εντολές του αφέτη και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Δεν έφυγε τόσο καλά η Σοφπάρα, απ' έξω έρχεται η Red Moon. Προσπαθεί βεβαίως και η Ελεονόρα Μία όπως και οι ιδιότροποι. Στην συνέχεια για να ακολουθήσουν προσπαθεί βεβαίως και η Νό που θέλει από την εσωτερική να περάσει και αυτή με τη σειρά της τρίτη θέση. Έρχεται πάντως από την εξωτερική ιδιότροπη. Και αυτή είναι που ακολουθεί τη Red Moon. Red Moon και οι δύο τρόποι στη συνέχεια πάντα η Νό, η Ελεονόρα Μία προσπαθεί από την εσωτερική εγγύηση έχοντας δίπλα της την Ορτηγή. Ακόμα πιο πίσω είναι η Σοφ Πάρινο, η Γερακίνα κυβέρνησε πολύ μεγάλη απόσταση. Στα τελευταία Red Moon και οι δύο τρόποι παλεύουν. Red Moon και οι δύο τρόποι. Σκληρή μάχη θα δώσουν μέχρι τέλους. Red Moon και οι δύο τρόποι που βήμα-βήμα πλησιάζει και ήδη έχει περάσει. Ιδιότροποι και Red Moon, ιδιότροποι και Red Moon που έχουν ξεφύγει σημαντικά των αντιπάλων τους. Ιδιότροποι θα πάρει την νίκη, Red Moon στην δεύτερη θέση. Στη συνέχεια γίνεται μάχη, θέλει να κρατήσει, τα καταφέρνει η Νό, αφήνοντας την Ελεονόρα Μίνα στην τέταρτη θέση. Νούμερο 6 ιδιότροποι, 4 Red Moon, 8 η Νό και 3 Ελεονόρα Μία. Μπήκε γρήγορα στη φωτιά η ιδιότροπη, στην ευθεία την άρπαξε. Θα δούμε και πάλι βέβαια όλη την εξέλιξη. Εδώ θα δώσει και διαστάσεις τριάμβου ιδιότροπη, ναι, που ήρθε. Στο τελευταίο 150 η κατοστάρη έκοψε η Red Moon. Κράτησε βέβαια ένα βήμα, αλλά δεν ήταν το βήμα που είχε. Είχε δίπλα της και την άλλη της, ναι, έσπασε λίγο τον τζαμπουκά. Ναι, ήταν δυνατή ιδιότροπη. Ακολούθησε τόσο δυνατά, κοντά. Ναι, ναι, πέρασε δυνατά πολύ δίπλα της. Φάνηκε από την αρχή της ευθέας της σκεπάσει. Λοιπόν, 6-4-8-3. Θα δούμε και πάλι την εξέλιξη. Βλέπουμε και πάλι εδώ την εκκίνηση. Η ιδιότροπη που κατάφερε πολύ γρήγορα να πλασαριστεί κοντά στη Red Moon. Νομίζω ότι εκεί πήρε το μεγάλο αβαντάζ, χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα, καθώς είχε. Και ο Παναγιώτης δεν τα πολύ ζορίζει και το πρώτο κομμάτι άλογα. Άμα είναι κοντά του σε αυτό το γλυκό βήμα, είναι δυνατό. Θυμάσαι ποτέ να ακολούθησε δεύτερη. Προσπαθώ να ψάξω εδώ. Κοίτα, στο αρχείο. Τώρα να σου πω κάτι. Εδώ έχουν ελαφρώς οι όμιλοι. Δεν είναι οι πολύ δυνατοί όμιλοι. Όσο πάνε τώρα, ελαφρώνουν αυτοί οι όμιλοι. Παίρνουν την κούρσα του τα άλογα και περνάνε και όσο πάνε και ελαφρώνουν οι όμιλοι. Και η φοράδα εντάξει, βρέθηκε αμέσως δεύτερο άλογο. Δεν είχε πολύ δυνατά άλογα. Πάντως ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Και την πλεύρισε στο τελευταίο 150. Ενώ εδώ δείχνει ότι θα ζοριστεί, μετά τα 150 μέτρα δείχνει ότι θα την περάσει καθαρά. Γιατί αρχίζει και την καλύπτει πολύ δυνατά τη φοράδα. Και οι άλλες φοράδες ήρθαν στο σωρό πίσω εκεί κοντά, η μία με την άλλη με μικρές διαφορές. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και πάλι τα τελευταία μέτρα. Έχετε. Ο
όπως βλέπεις, Νίκο, δεν είναι και εύκολη η διαδικασία αυτή. Όχι, είναι δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι πολύ μικρός ο χρόνος και είναι πάρα πολλά τα νούμερα. Οπωσδήποτε θέλει να είσαι συνέχεια γρήγορος εδώ. Ένα ακόμη replay. Τελικό Γκανιάν πάντως για την ιδιότροπη 1,77, πλασέ 1,12, πλασέ για την Μουν 52 λεπτά. Στο παιχνίδι του Διδήμου το 4-6 έκλεισε στο 1,3. Το παιχνίδι του